Είμαι η Στέφα. Το όνομά μου είναι Στεφάνια Βιλτζίνσκα και γεννήθηκα το 1886 στη Βαρσοβία. Η ιστορία μου είναι λίγο... ξεκινάει χαρούμενα και καταλήγει λίγο τραγικά. Αν και σπούδασα φυσικές επιστήμες στο Βέλγιο την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, η αγάπη μου για τα παιδιά και για τις παιδαγωγικές επιστήμες με οδήγησαν στο ορφανοτροφείο που ονομαζόταν το Σπίτι των Ορφανών, ένα ορφανοτροφείο που φιλοξενούσε πάνω από 100 εβραιόπουλα, και εκεί είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και να συνεργαστώ με τον μεγάλο παιδαγωγό και γιατρό Γιάννου Σκόρτζακ. Πάνω από 30 χρόνια ήμασταν μαζί σε αυτό το έργο για τα παιδιά. Όλες οι διαδικασίες ήταν πολύ δημοκρατικές μες στο σπίτι, τα παιδιά είχαν δικές τους ευθύνες, ήταν πολύ αγαπημένα μεταξύ τους, υπήρχε πολύ παιχνίδι, χαρά, φυσικά και αυστηρότητα, όπως υπάρχει σε κάθε οικογένεια, στη δική μας περίπτωση μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Είχαμε πάρα πολλούς μαθητές, οι οποίοι μάλιστα μεγαλώνοντας, πολλοί από αυτούς πηγαίνανε και πίσω στο Ισραήλ, στην τότε Παλαιστίνη. Συγκεκριμένα θυμάμαι ότι έχω επισκεφτεί μαθητές μου στα Κιμπούτζι, το 32, το 36, το 38 έκανα επισκέψεις στα εκεί παιδιά μου. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά το 39, στην τελευταία μου επίσκεψη, τον Απρίλιο 39, μου επιμέμεναν πάρα πολύ τα παιδιά μου εκεί να μείνω, γιατί η κατάσταση στην Ευρώπη ήταν ήδη τραγική και πάρα πολύ δύσκολη και φαινόταν ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο. Όμως δεν μπορούσα συνείδησή μου να διανοηθεί ότι θα άφηνα πίσω στο έλεος τους τα παιδιά στην Πολωνία. Και αυτή ήταν η αλήθεια, γιατί τον Σεπτέμβριο του 39 οι Γερμανοί μπήκαν τελικά στην Πολωνία, την καταλάβανε. Η κατάσταση επιδεινωνόταν συνεχώς. Μάλιστα τον Νοέμβριο του 40, μέσα στο χειμώνα, μας ζητήθηκε να εγκαταλείψουμε το ορφανοτροφείο μας που βρισκόταν μέσα στη Βαρσοβία, που ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο με κήπους, με δωμάτια ξεχωριστά για τα παιδιά, με ωραίες κουζίνες. Μας ζητήθηκε λοιπόν να το εγκαταλείψουμε και να βρεθούμε ξαφνικά σε ένα παλιό βρώμικο κτίριο μέσα πλέον στο γκέτο της Βαρσοβίας. Μας μαζεύουν όλους μαζί και με εντολή φυσικά να οδηγηθούμε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Τρεμπλίνκα. Εκεί για άλλη μια φορά έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε, να σώσουμε την ζωή μας. Αλλά δεν υπάρχει ζωή χωρίς τα παιδιά σου. Και έτσι, φυσικά παίζουμε τα παιδιά. Συνεχίσαμε, πήγαμε στο τρένο, καταλήξαμε στο σταθμό της Τρεμπλίνκα, κατεβήκαμε, μας χωρίσανε σε άντρες και γυναικόπαιδα, μας βγάλαν φυσικά τα ρούχα για να μας πάρουν όλα τα υπάρχοντά μας. Οδηγηθήκαμε στον φούρνο των αερίων, όπου αφήσαμε την τελευταία μας πρωί στις 6 Αυγούστου του 1942. Ονομάζομαι Σάρα και αυτή είναι η ιστορία μου. Γεννήθηκα στο Μόναχο ένα χειμωνιάτικο πρωινό του 1923. Έπειτα από μένα ήρθαν στην οικογένεια και άλλα δύο παιδιά, τα αδέλφια μου, η Ρόζα και ο Νταβίδ. Ζούσαμε πολύ όμορφα και πολύ αρμονικά στο κέντρο του Μονάχου. Οι γονείς μου διατηρούσαν ένα από τα μεγαλύτερα παιχνιδάδικα και βιβλιοχαρτοπολία,
στο πιο κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης. Όλα αυτά φυσικά μέχρι τον Νοέμβριο 1938, όπου όλα άλλαξαν τόσο ξαφνικά και απρόσμενα και η ζωή μας δεν θα είναι ποτέ ξανά όπως πριν. Αφορμή ήταν η δολοφονία ενός Γερμανού πρεσβευτή στο Παρίσι από έναν Γερμανό Εβραίο. Οι Γερμανοί εξαγριώθηκαν, μπήκαν σε όλες τις πόλεις και κατέστρεψαν όλο το κέντρο του Μονάχου. Όλοι οι συγγενείς μας και οι φίλοι μας τους έχουν εξαφανίσει. Είμαστε από τους πολύ λίγους που γλιτώσαμε. Το σπίτι μας όμως πια δεν υπάρχει και ούτε το κατάστημά μας και δεν έχουμε χρήματα. Οπότε φιλοξενούμαστε αναγκαστικά σε ένα χώρο που ήταν κοινόχρηστος της συναγωγής και γλίτωσε από την ολική καταστροφή. Οι φίλοι μου δεν μένουν πια εδώ και είμαι μόνη μου. Έχω σταματήσει το σχολείο εδώ και ένα χρόνο και ήθελα πάρα πολύ να σπουδάσω και να γίνω δασκάλα, γιατί αγαπώ πολύ τα παιδιά. Το φαγητό είναι πολύ φτωχικό, λίγο ρύζι, λίγες πατάτες, αλλά είμαστε ευγνώμονες που υπάρχει ακόμα και αυτό, γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν ξέρουμε τι θα είχαμε απογίνει. Θα μπορούσαμε ακόμη και να ζητιανεύουμε. Έρχονται τραγικά μηνύματα από εκείνους που έχουν φύγει, διάσπαρτες πληροφορίες ότι είναι άρρωστοι, ζουν σε άθλιες συνθήκες, πεθαίνουν, βασανίζονται. Είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα και ρευστά και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγάλει τόσο μίσος σε εμάς. Τι τους κάναμε, δεν τους ενοχλήσαμε. Παλιά ζούσαμε πολύ αρμονικά μαζί με τους γηγενείς στο κέντρο του Μονάχου. Δεν είχαμε προβλήματα και είχα πολλούς φίλους Γερμανούς. Νομίζω ότι η ζωή μας δεν θα είναι ποτέ ξανά όπως πριν. Το όνομά μου είναι Χέλκα και η ιστορία μου ξεκινά κάπως έτσι. Γεννιέμαι το 1925 στη Γερμανία και είμαι γόνος μεγαλοαστικής οικογένειας. Ο πατέρας μου διαθέτει ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο στο κέντρο του Βερολίνου που λέγεται Buchstabieren. Και φαντάζεστε όλοι τι συνέβαινε εκείνη την εποχή στη Γερμανία όσον αφορά το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των βιβλίων και τις σχέσεις με τους κρατικούς φορείς. Σε μέρες ζωφερές, όπου κυριαρχεί η απουσία ειρήνης και η μυρωδιά του πολέμου είναι τόσο έντονη, πώς μπορώ να κάνω τις επιλογές που πραγματικά επιθυμώ? Η κατάσταση είναι δύσκολη και μας έχουν ζητήσει να καταδώσουμε τις ευρέες φίλες μου. Τι να κάνω? Να ενταχθώ στις προσδοκίες της οικογένειάς μου? Στην καλή ζωή, με κίνδυνο να οδηγήσω όλη την οικογένεια στο περιθώριο και στο θάνατο? Ή να καταταχώ στο ιδεολογικό εκείνο στρατόπεδο που θα σύρει στη φτώχεια, στην απομόνωση, στην καταποίηση και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης τις φίλες μου? Καταπιεσμένη ή καταπιέστρια? Είμαι η Λίλη και είμαι Εβραία από τη Θεσσαλονίκη. Πολλοί Θεσσαλονικείς ότι δεν ξέρουν ότι εμείς οι Εβραίοι είμαστε πολύ παλιοί στην πόλη. Και στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, αλλά και αργότερα, μέρα αργία στη Θεσσαλονίκη ήταν το Σάββατο, ακριβώς επειδή οι περισσότεροι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ήταν Εβραίοι. Τα πράγματα άλλαξαν στην αρχή του 20ου αιώνα, αρχικά όταν η Θεσσαλονίκη έγινε μέρος του ελληνικού κράτους, όταν την κατέλαβε ο ελληνικός στρατός, και αργότερα με τη μεγάλη φωτιά το 17 που ξέσπασε στην πόλη. 50.000 περίπου Εβραίοι έμειναν χωρίς στέγη, αλλά επειδή στα καινούργια σχέδια της πόλης δεν υπήρχε πρόβλεψη για μια συγκεκριμένη περιοχή όπου όλοι οι Εβραίοι και όλοι οι προγονείς μου θα ζούσαν, πάρα πολλοί απογοητεύτηκαν και έφυγαν, άλλοι στην Αμερική, άλλοι στη Γαλλία και πολλοί στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Οι Γερμανοί εισέβαλαν στη Θεσσαλονίκη στις 9 Απριλίου του 1941.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ασχολήθηκαν από την αρχή με τους Εβραίους. Αλλά όμως το καλοκαίρι του 1942 ο αρχηγός της Βέρμαχτ στη Θεσσαλονίκη κάλεσε όλους τους Άρενες Εβραίους από 18 έως 45 ετών να μαζευτούν στην πλατεία Ελευθερίας και να αναλάβουν καταναγκαστική εργασία. Ο πατέρας μου αποφάσισε να μην πάει. Εγώ, επειδή ήμουν μικρόσωμη αλλά και μικρή τότε, με έστειλαν οι δικοί μου να δω τι ακριβώς θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας και να γυρίσω να τους πω. Όπως καταλαβαίνετε, ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη. Πήγα εκεί και προσπαθούσα να κρυφτώ ανάμεσα στο πλήθος. Η αλήθεια είναι ότι οι Γερμανοί μάζεψαν τους Εβραίους στην πλατεία Ελευθερίας για να τους εξευτελίσουν. Τους είχαν για πάρα πολλές ώρες κάτω από τη ζέστη του καλοκαιριού και τους χτυπούσαν και τους έβαζαν να κάνουν πράγματα που ήταν αντίθετα με τη θρησκεία τους. Το συγκλονιστικό για μένα ήταν ότι πολλοί Γερμανοί τραβούσαν φωτογραφίες αυτών των πραγμάτων, αλλά και οι άνθρωποι που βλέπαν γύρω από τα μπαλκόνια τους χειροκροτούσαν. Το Φεβρουάριο του 1943 υποχρέωσαν όλους τους Εβραίους να φορούν το άστρο του Δαβίδ και επίσης τους υποχρέωσαν να είναι σε γκέτο από τα οποία δεν μπορούσαν να βγουν, αλλιώς θα μας πυροβολούσαν. Οι Εβραίοι φορτώνονταν στα τρένα και έφευγαν για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όσοι από εμάς ήμασταν λίγο πιο ευκατάστατοι αλλά και πληροφορημένοι, οι γονείς μας προσπαθούσαν είτε να μας βγάλουν χαρτιά, ψεύτικα χαρτιά για να φύγουμε και να πάμε στην Αθήνα. Το πρόβλημα ήταν να περάσουμε από τον Πλαταμόνα με το τρένο. Από τον Πλαταμόνα άρχισε η επικράτεια που οι Γερμανοί είχαν δώσει στους Ιταλούς και οι Ιταλοί ήταν πιο ανεκτικοί με τους Εβραίους. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ έφυγα μαζί με την αδερφή μου, μας βρήκανε οι γονείς ψεύτικα χαρτιά, αλλά κάναμε ότι δεν γνωριζόμασταν. Οι δικοί μας έμειναν στη Θεσσαλονίκη και τους έκρυψε το ζεύγος, κρύφτηκαν στο σπίτι του γιατρού, του Γιώργου Καρακώσιου, για περίπου 19 μήνες. Ο πατέρας μου έπρεπε να μένει, ακριβώς επειδή ήταν διαμέρισμα και για να μην μας βλέπουν οι γείτονες, να μην βλέπουν οι γείτονες τους δικούς μου, έπρεπε να μένουν σκυφτοί ή να κοιμούνται κάτω από τον καναπέ. Αυτό στήχησε πάρα πολύ στον πατέρα μου και επίσης μετά την απελευθέρωση, όταν είδαν ότι τα πράγματά τους όλα τα είχαν καταστρέψει οι Γερμανοί ή τα είχαν λαιλατίσει οι γείτονες, αυτό έπαθε νευρικό κλονισμό. Ευτυχώς με τον καιρό συνήλθε. Βέβαια είναι πολύ η ιστορία της οικογένειας του Γιώργου Καρακώσιου, ο οποίος πράγματι βοήθησε τους δικούς μου, είναι πάρα πολύ τραγική, επειδή ακριβώς μετά τον πόλεμο, επειδή έχασαν τον μοναχογιό τους, η μητέρα του αυτοκτόνησε και ο πατέρας του. Όταν άρχισαν να επιστρέφουν κάποιοι αυτοί που επέζησαν από τα στρατόπεδα, μας ήταν αδύνατον να δεχτούμε ότι συνέβαιναν όλα αυτά τα φοβερά πράγματα που συνέβησαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Μας ήταν αδύνατον να δεχτούμε ότι απλώς η κίνηση του χεριού ενός SS σήμαινε για κάποιους το θάνατο, για τα παιδιά, για τις μητέρες που χώριζαν ο ένας από τον άλλον. Γι' αυτό ακριβώς και μετά το τέλος του πολέμου, εγώ έγινα άθεη. Επίσης, πολλοί από τους Εβραίους πίστευαν ότι έπρεπε να ιδρυθεί ένα κράτος που θα μπορούσε να μας προστατεύει από αυτές τις αθλειότητες που έγιναν από τους Ναζί. Και κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση μετά τον πόλεμο ήταν ότι πάρα πολλοί γάμοι γινόταν, ομαδικοί γάμοι, και αυτό ίσως ήταν κάτι που προσπαθούσαν να αντιδράσουν σε αυτή τη φρικαλαιότητα που συνέβη με τους Γερμανούς. Ονομάζομαι Γιώργος και μαζί με τους δύο μου αδελφούς και τη μητέρα μου ζούμε στην περιοχή 40 Εκκλησιών Θεσσαλονίκης. Το 1943 στο σπίτι μας είχαμε βάλει να ακούσουμε μουσική. Ήταν
τυπικό βράδυ για εμάς, που δεν ακούγαμε κάποιο παράνομο σταθμό που εκείνη την περίοδο διώκονταν, απλά ακούγαμε μουσική. Στο απέναντι σπίτι από εμάς, ήταν μια οικογένεια η οποία ήταν κάπως εύρωστη και είχαν υπηρέτρια. Η υπηρέτρια εκείνη ήταν ερωτευμένη με έναν Γερμανό από τις κατοχικές δυνάμεις. Για να μπορέσει να γίνει αγαπητή προς τον Γερμανό, μας κάρφωσε. Μπήκανε μέσα οι τετάγματα ασφαλείας και συνέλαβαν εμένα και τα δύο μου αδέλφια. Μετά από πολλά παρακαλετά, αφήσανε τον μικρότερο αδελφό να μείνει με τη μάνα μου και εμάς τους δύο μας στείλανε σε ένα κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί πέρα φυλακίζονταν όλοι όσοι θεωρούνταν ότι ήταν κατά των κατοχικών δυνάμεων. Κάποιους μήνες μετά μας έστειλανε με τρένα στη Γερμανία, σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Εκεί, στο στρατόπεδο αυτό, μείναμε για αρκετούς μήνες. Πλέον το όνομά μου δεν ήταν Γιώργος, αλλά ήταν 32356. Ήταν ο αριθμός ο οποίος είχα πάρει ως φυλακισμένο στρατοπέδο. Όλοι οι άλλοι μου δώσαν το προσωνύμιο Όμηρος, καθότι ήμουν από την Ελλάδα. Όταν σιγά σιγά οι Γερμανοί χάναν τον πόλεμο και φεύγανε και γυρνούσαν προς τη Γερμανία και χάναν τα εδάφη, μας μετέφεραν από στρατόπεδο σε στρατόπεδο, κάτω από αντίξιες συνθήκες, ώστε να μπορέσουν να πεθάνουν όσο γίνεται περισσότερα άτομα κατά τη διάρκεια της μετακίνησης. Όταν τελικά γύρισα πίσω στην Ελλάδα, είχα μείνει 45 κιλά. Η μητέρα μου ζούσε, καθώς και ο μικρότερος αδελφός. Η κοπέλα που ήταν υπηρέτρια και η οποία μας είχε καρφώσει στις κατοχικές δυνάμεις, την είχαν σκοτώσει τα τάγματα του ΕΑΜ. Όταν ήρθα στην Ελλάδα και δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος, η ελληνική κυβέρνηση μας, που ήταν κατά του κομμουνισμού, με έστειλε σε ένα νησί του Αιγαίου, στη Γιάρο, ως κομμουνιστή, όπου εκεί πέρα έμεινα για ένα χρόνο για να υιοθετήσω τις δημοκρατικές μου αξίες. Όταν γύρισα μετά πίσω πάλι στη Θεσσαλονίκη, προσπάθησα να βρω ξανά τη ζωή μου και το 2007 η ελληνική κυβέρνηση, ως ανταπόδοση των όσων έχω περάσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μου έδωσε 3.000 ευρώ. Το 1940 με 1941 ζούσαν πίσω από το σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Ήταν γύρω στα 13-14 ετών, είχε 5 αδέρφια, 4 άντρες και 2 κορίτσια, όχι 6 αδέρφια ήταν, η μαμά της και ο μπαμπάς της. Ζούσαν σε σκηνές, σε αντίσκηνα. Δεν τα πήγαιναν καλά με τους Γερμανούς, δεν τους ήθελα να τους βλέπουν, φοβόντουσαν, τους κυνηγούσαν επειδή ήταν τσιγκάνοι και εκτός από αυτό επειδή ήταν πολύ μεραχνινοί και αν ήταν άσπροι και λίγο πιο ροδοκόκκινοι όπως το έλεγαν η γιαγιά μου, τους έπαιρναν, τους έκλεβαν και τους βίαζαν, ειδικά τις γυναίκες μπροστά στους πατεράδες, στους άντρες τους, αναλόγως τον ταγματάρχη που είχαν. Μα ήταν μια όμορφη γυναίκα άσπρη, την λέρωνα, την φόρουσαν πολλά ρούχα για να μην φανεί, γιατί οι Γερμανοί τους έκλεβαν. Έκλεβαν αυτές τις γυναίκες και τις βίαζαν πιο πολύ, επειδή δεν είχαν, οι γυναίκες τους ήταν στη Γερμανία, είχαν πολύ και έπιναν. Οι Γερμανοί ήταν σε πολύ βίαιοι. Τα πήγαιναν πολύ καλά με τους Εβραίους, γιατί και οι Εβραίοι είχαν πρόβλημα με τους Γερμανούς. Ο προπάκους μου ήταν έξυπνος, καταλάβαινε, λέει, και φεύγαμε κατευθείαν. Κοιμήθηκα σε τσαντήρια, που τα τσαντήρια δεν τα είχαν πάνω, τα κατέβαζαν και δεν ανάβαν φώτα, για να μην τους πάρουν χαμπάρι. Κανείς κρυβόντουσαν, επειδή ο παππούς μου είχε φίλους αντάρτες,
κρυβόντουσαν στον Όλυμπο. Τους πάρουνε σε ένα βαγόνι και έφυγαν και έλεγαν εγώ, τσιγκενέ, τσιγκενέ, στην γλώσσα σημαίνει τσιγκάνο στα τουρκικά. Mm-hmm. Έλεγαν, εμείς είμαστε τσιγκενέ, τσιγκενέ, για να φύγουνε, γιατί είχαν πάρει και είχαν σωθεί κάποιοι, γιατί ήθελαν να τους κάνουν σαπούνια, μου έλεγε. Τους μάζευα στο στρατόπεδο κοντά στη Σύνδο και είχαν πάρει ξαδέρφια μερικοί από την πείνα, φούσκορα να μου έλεγε, και πέθαιναν, ειδικά επειδή τρώγαν λαχανίδες, και άλλοι άνοιγαν το δέρμα τους, πάθαιναν σαν μόλυνση. Αυτά είναι τα που μου έμειναν, τα χαρακτηριστικά, ότι δεν περνάγανε καλά, τους κυνηγούσανε. Απλά είχαν πολύ καλή σχέση με τους Εβραίους, είχαν αλληλοβοήθεια. Δεν κάθουν ο ένας τον άλλον.